επίσημα τα επόμενα 24 ώρα για τη λήψη αποφάσεων στους οικολόγους με το τοπίο να παραμένει ομιχλώδες. Παρά το γεγονός πως απομένουν ελάχιστα 24 ώρα μέχρι την Κυριακή, οπότε θα πραγματοποιηθεί η εκλογική συνέλευση, κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει τι μέλη γενέστε. Το επικρατέστερο σενάριο είναι πως η όποια απόφαση ληφθεί να γίνει μέσα από δύο γύρους, καθώς θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο ένας από τους 6 υποψηφίους που θα τεθούν ενώπιον των Πρασίνων να εξασφαλίσει το 60% όπως προκύπτει από το καταστατικό. Ανοιχτό, όσο και αν φαίνεται απομακρυσμένο, είναι και το ενδεχόμενο το κίνημα να μην στηρίξει κανένα υποψήφιο και τα στελέχη του να κληθούν να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Η προεκλογική εκστρατεία τρέχει πάντως με χίλια. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προετοιμάζεται για τη νέα τριήμερη εκστρατεία του που ξεκινά από την Παρασκευή σε ό,τι αφορά την επαρχία Λεμεσού. Για τους κινδύνους στα εθνικά θέματα μίλησε ο Αβέροφνο Φίτου στο Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής. Θα ήταν αφέλεια να θεωρήσουμε τις νέες απειλές Ερντογάν ως μια νέα φωτοβολίδα. Οι απειλές είναι δεδομένες και πρέπει να προετοιμαστεί και η Κύπρος και η Ελλάδα. Στην οικονομία και συγκεκριμένα στην ακρίβεια επικεντρώνεται το επιτελείο Μαυρογιάννη. Ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ως προτεραιότητα την προστασία των πολιτών, η κυπριακή κυβέρνηση συνεχίζει να βρίσκεται τέταρτη από το τέλος στη λήψη μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια. Στο μεταξύ, από αύριο αρχίζει η ηλεκτρονική εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους για τα άτομα από 18 έως 25 ετών.